Γκαλίτσιος, Παπαδόπουλος, Μαλουμίδης, Παπαδόπουλος. Αλλάζει το παιχνίδι αυτός, παίρνει ο Βαμπακούλας, σουτάρει και η μπάλα φεύγει με δύναμη πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Πλίτσι. Γυρίζει την μπάλα πολύ ωραία και με κεφαλιά αυτή τη φορά ο Βαμπακούλας στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ ο διαιτητής τον χρεώνει με επιθετικό φάουλ. Να την ξαναδούμε τη φάση αυτή. Και έτσι το γκολ για τον Ολυμπιακό δεν μετράει. Βλέπετε τον κύριο Αγγελίδη να δείχνει την θέση που πρέπει να στηθεί η μπάλα. Δράμαλης προσπάθησε να βρει τον Κουτά, απέκρουσε ο Νοβοσέλας, πήρε ο Βαλαόρας. Χτυπάει η μπάλα, σουτάρει ο Βαλαόρας, η μπάλα βρίσκει το πόδι του Κουτά, καταλήγει στα δίχτυα, ακυρώνεται το γκολ σαν θέση, σαν offside. Σηκώνει και την μπάλα, την γυρίζει στο Μίχο, μπαίνει ο Μίχος, την μπάλα στον Μητρόπουλο, σουτ δεξιό του Μητρόπουλου και out. Χτυπάει το φάουλ ο Βαμβακούλας, ο Μητρόπουλος πιάνει κεφαλιά, Δράμαλης και Νικολούδης, διώχνει ο Αργυρούλης, σουτάρει ο Ξανθόπουλος πολύ ωραία και μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Λάρισας. Βαμβακούλας, ορφανός, Περσίας, μπροστινή παλιά για τον Αναστόπουλο, μπαίνει ο Αναστόπουλος, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ όμως θα ακυρωθεί από τον επόπτη, από τον διαιτητή του αγώνα. Νοβοσέλατς, Βαμβακούλας, αφήνει να κάνει μπάλα το γκέλ, μπαίνει ο Βαμβακούλας, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα στον ορφανό, δεν τα καταφέρνει. Γκαλίτσος, Παπαδόπουλος, χάνει την μπάλα από παρέμβαση του Κουτά, μπαίνει ο Κουτάς γρήγορα, βγαίνει, περνάει και τον Αρβανίτη που έχει βγει, δύσκολη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Γυρίζει ο Κουτάς την μπάλα, ο Δράμαλης με κεφαλιά τη στέλνει στα δίχτυα για να κάνει έτσι στην ξαφνική αυτή αντεπίθεση της Λάρισας το 1-0. Να την ξαναδούμε τη φάση αυτή. Πολύ ωραία η ενέργεια του Κουτά που πέρασε διαδοχικά Παπαδόπουλο και Αρβανίτη, ανοίχτηκε δεξιά, την γύρισε την μπάλα και τελικά γράφτηκε το γκολ της Λάρισας. Πολλοί παίχτες της Λάρισας έχουν σχηματίσει το τείχος. Νικολούδης λοιπόν στο φάουλ, ψιλοκρεμαστεί, κεφαλιά αποκρούει, κεφαλιά του Παπαδόπουλου απέκρουσε με τα πόδια ο Πλίτσης, νέα κεφαλιά του Παπαδόπουλου και η μπάλα κατέληξε σε κόρνερ. Η μπάλα στον Περσία, μέσα στην περιοχή, ο Περσίας για τον Αναστόπουλο, σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο Αναστόπουλος, κάνοντας έτσι στο 52ο λεπτό το Ολυμπιακός Λάρισα 1-1. Από τον Ξανθόπουλο στον Νικολούδη, αυτός ψάχνει να βρει τον Μητρόπουλο, κεφαλιά ο Μητρόπουλος και με κεφαλιά ο Γκρέγκορη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Να την ξαναδούμε τη φάση αυτή. Από τον Νικολούδη η σέντρα έφτασε στο Μητρόπουλο, αυτός έκανε πλάγια κεφαλιά και ο επερχόμενος Γκρέγκορη με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πλίτσι για να κάνει έτσι στο 77ο λεπτό το Ολυμπιακός Λάρισα 2-1. Νικολούδης όπως και αυτή τη στιγμή ο κύριος Αγγελίδης φυρίξει τη λήξη του αγώνα που βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό. Νικολούδης εκτελεί το φάουλ, πιάνει κεφαλιά ο Μητρόπουλος. Παπαδόπουλος χάνει την μπάλα από παρέμβαση του Κουτά, μπαίνει ο Κουτάς γρήγορα, βγαίνει, περνάει και τον Αρβανίτη που έχει βγει, δύσκολη στιγμή για τον Ολυμπιακό, γυρίζει ο Κουτάς την μπάλα, ο Δράμαλης με κεφαλιά τη στέλνει στα δίχτυα για να κάνει έτσι στην ξαφνική αυτή αντεπίθεση της Λάρισας το 1-0. Να την ξαναδούμε τη φάση αυτή. Πολύ ωραία η ενέργεια του Κουτά που πέρασε διαδοχικά Παπαδόπουλο και Αρβανίτη, ανοίχτηκε δεξιά, την γύρισε την μπάλα και τελικά γράφτηκε το γκολ της Λάρισας. Την μπάλα στον Περσία, μέσα στην περιοχή, ο Περσίας για τον Αναστόπουλο, σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο Αναστόπουλος, κάνοντας έτσι στο 52ο λεπτό το Ολυμπιακός Λάρισα 1-1.
από τον Ξανθόπουλο στον Νικολούδη. Αυτός ψάχνει να βρει τον Μητρόπουλο, κεφαλιά ο Μητρόπουλος και με κεφαλιά ο Γκρέγκορη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Να την ξαναδούμε τη φάση αυτή. Από τον Νικολούδη η σέντρα έφτασε στο Μητρόπουλο, αυτός έκανε πλάγια κεφαλιά και ο επερχόμενος Γκρέγκορη με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πλίτσι για να κάνει έτσι στο 77ο λεπτό το Ολυμπιακός Λάρισα 2-1.